Ωραία. Καλημέρα σας λοιπόν καταρχήν. Πώς ονομάζεστε και ποιον φορέα εκπροσωπείτε? Καλημέρα, ονομάζομαι Μπάμπης Τσιτλακίδης και είμαι ο Chief Digital Officer του Δήμου Θεσσαλονίκης. Άρα λοιπόν η επόμενη ερώτηση σε ποιον τομέα δραστηριοποιείται ο φορέας σας είναι δημόσιος τομέας. Με μία έννοια αυτοδιοίκηση ακόμα ειδικότερα. Ναι, δραστηριοποιούμαστε στον δημόσιο τομέα, ειδικότερα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Πόσα άτομα απασχολεί ο φορέας σας και ποια είναι η θέση και ο ρόλος σας σε αυτόν? Ο φορέας απασχολεί περίπου στις 3.000 άτομα. Εγώ είμαι ο υπεύθυνος ψηφιακού σχεδιασμού, ο Chief Digital Officer του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ποιοι είναι οι επιχειρησιακοί στόχοι του φορέας σας ή του τμήματος του οποίου προείσταστε? Σε ό,τι αφορά τη στρατηγική και τον ψηφιακό σχεδιασμό στο Δήμο Θεσσαλονίκης, ο βασικός μας στρατηγικός στόχος καταρχήν είναι ο μετασχηματισμός της πόλης σε μια πλατφόρμα μέσα από την ψηφιακή τεχνολογία, ώστε να αυξήσουμε τη συμμετοχικότητα στην πόλη, βάζοντας όλους τους παίκτες του οικοσυστήματος της πόλης ενεργούς, συμμετέχοντες. Οι ψηφιακές πλατφόρμες για μας λοιπόν στρατηγικά δεν είναι ο αυτοσκοπός, αλλά είναι το μέσον για να επιτύχουμε αυτόν τον μετασχηματισμό της πόλης. Επιχειρησιακά, με βάση αυτόν τον στρατηγικό στόχο, ουσιαστικά προχωράμε στο να υλοποιήσουμε δράσεις, έργα και πρωτοβουλίες για την ενδυνάμωση των πολιτών, για την προαγωγή της τοπικής οικονομίας μέσα από την ψηφιακή τεχνολογία, με ανάπτυξη αισθητήρων, πεδίοντας πάνω σε έννοιες όπως είναι το διαδίκτυο των πραγμάτων, το Internet of Things, και φυσικά σκεφτόμαστε και μεσομακροπρόθεσμα το πώς θα κάνουμε data-driven την πόλη, δηλαδή το πώς θα βασιστεί το πρότυπο ψηφιακού και επιχειρησιακού μας σχεδιασμού επάνω στα δεδομένα. Χρησιμοποιείτε οποιανδήποτε τεχνολογία cloud computing στο φορέα σας, στο Δήμο Θεσσαλονίκης? Στο Δήμο Θεσσαλονίκης αυτή τη στιγμή έχουμε μια μορφή ενός private cloud, θα έλεγα, σε ό,τι αφορά τις υποδομές μας. Έτσι λοιπόν έχουμε κάνει full virtualization στις υποδομές μας ως προπομπός ενός private cloud. Παράλληλα όμως, μέσα από χρηματοδοτούμενα προγράμματα, βρισκόμαστε ήδη σε πορεία υλοποίησης μιας σουίτας εφαρμογών, οι οποίες θα τρέχουν σε ένα public cloud. Ήδη έχουμε τις πρώτες από αυτές και περιμένουν να υλοποιηθούν και οι υπόλοιπες. Και σκοπός του προγράμματος είναι να δοκιμάσουμε ακριβώς αυτό, το transition, τη μετάβαση των υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης στο επίπεδο του cloud. Να δούμε τα challenges, δηλαδή τις προκλήσεις, τις ευκαιρίες που γεννιούνται μέσα από τη χρησιμοποίηση του cloud στη δημόσια διοίκηση και να δούμε πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτό το μετασχηματισμό. Τι πλεονεκτήματα θεωρείτε ότι σας προσφέρει το cloud computing? Κάποια από τα πλεονεκτήματα θεωρώ ότι είναι η οικονομία κλίμακος. Είναι το γεγονός ότι μπορούμε να έχουμε on-demand πληρωμές και τέτοια μοντέλα ουσιαστικά εξυπηρέτησης μέσω leasing συγκεκριμένων άδειων. Ουσιαστικά να μην έχουμε άδειες software επί της ουσίας, αλλά να μπορούμε να κάνουμε lease. Μπορούν όσοι το χρησιμοποιούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό, στις υπηρεσίες και σε εφαρμογές από οπουδήποτε και μέσω οποιασδήποτε άλλης συσκευής. Νομίζω ότι χαμηλώνει επίσης και το συνολικό κόστος διαχείρισης, το total cost of ownership, ιδιοκτησίας και διαχείρισης, επομένως πάλι έχουμε χαμηλότερα κόστη. Επίσης νομίζω ότι έχουμε πλεονεκτήματα σε ό,τι αφορά το data recovery και γενικά το recovery κομμάτι. Μπορούμε να έχουμε μια μεγαλύτερη αξιοπιστία και μια διασφάλιση σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες που παρέχονται. Μπορούμε επίσης να έχουμε διαμοιρασμό όλων αυτών των υπηρεσιών και μια ευελιξία σε ό,τι αφορά τη χρήση τους. Νομίζω κυρίως αυτά είναι τα βασικά πλεονεκτήματα. Ποια πιστεύετε πως είναι τα εμπόδια ή τα προβλήματα, αν υπάρχουν βέβαια, για την ευρύτερη χρήση υπηρεσιών cloud computing από τον Δήμο Θεσσαλονίκης? Θα λέγω ότι είναι γενικότερα θέματα που δεν αφορούν ειδικότερα το Δήμο Θεσσαλονίκης, αλλά γενικότερες προκλήσεις που αφορούν την εξάπλωση της χρήσης του cloud computing στους δημόσιους φορείς. Αυτά κυρίως έχουν να κάνουν καταρχήν με την εμπιστοσύνη σε κάτι τέτοιο, το οποίο είναι και ένα θέμα οργανωσιακής, αν θέλετε, κουλτούρας, το κατά πόσο μπορούμε εύκολα να πάμε σε κάτι το οποίο δεν έχουμε συνηθίσει, το υποδομές και τα δεδομένα και υπηρεσίες να βρίσκονται αλλού, όχι στα κτίρια μας. Άρα είναι ένα θέμα εμπιστοσύνης. Είναι φυσικά το θέμα του θεσμικού πλαισίου, κατά πόσο είμαστε ευέλικτοι στο να κάνουμε κάτι τέτοιο. Αυτό είναι κάτι το οποίο το συναντά κανείς σε τοπικό, σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Είναι το θέμα της εμπιστευτικότητας, της ιδιωτικότητας, το να μην παραβιάσει την ιδιωτικότητα. Είναι πολύ σημαντικό όσο καλές υπηρεσίες και αν προσφέρουμε, ό,τι και αν διαθέτουμε μέσω του cloud, από τη στιγμή που θα υπάρξει μια παραβίαση της εμπιστευτικότητας ή της ιδιωτικότητας, θα χάσουμε πάλι την εμπιστοσύνη όλων όσων χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες. Άρα, ένα μεγάλο barrier είναι αυτό το κομμάτι του να διαφυλάξουμε, να είμαστε σε θέση να διαφυλάξουμε την εμπιστευτικότητα και την ακεραιότητα των δεδομένων. Επίσης, υπάρχουν και ζητήματα πιο εξειδικευμένα, όπως το να η επιλογή ενός cloud provider, παραδείγματος χάρη, είναι πιο πολύπλοκη, γιατί παραδείγματος χάρη cloud provider μπορεί να έχει υποδομές διασκορπισμένες σε διάφορες χώρες. Εδώ λοιπόν μπλέκουμε σε ζητήματα όπως ποιο θεσμικό πλαίσιο ισχύει σε αυτή την περίπτωση, ποιας χώρας για την κάθε υποδομή, πώς αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα το επιλύω θεσμικά, σε ποιον θα αποταθώ. Είναι μια σειρά από τέτοια ζητήματα, νομίζω, όπως επίσης και το ότι μπορώ να έχω κεντρικοποιημένες δομές ό,τι αφορά την ασφάλεια, μπορεί να είναι ταυτόχρονα δίκοπο μαχαίρι, γιατί μπορεί, αν όντως η ασφάλεια δεν είναι επαρκής, τότε να καταρρεύσει το σύνολο της πληροφορίας και των υποδομών. Επίσης, υπάρχουν ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την αξιοπιστία του provider. Δηλαδή, το να η επιλογή ενός provider, ενός cloud provider, δεν είναι εύκολο πράγμα, γιατί τι θα γίνει σε περίπτωση που χρεοκοπήσει ο provider, τι γίνεται με τις υπηρεσίες και τα δεδομένα μου, πόσο εύκολα μπορώ να τα πάω σε έναν άλλο cloud provider. Επομένως, θα έλεγα ότι είναι γενικά ζητήματα που αφορούν το πώς μπορεί ένας δημόσιος οργανισμός να μεταφέρει τις υποδομές, τις υπηρεσίες, τα δεδομένα του σε έναν cloud provider και δεν θα ταξιδίκευα στο επίπεδο του Δήμου Θεσσαλονίκης. Επομένως, όμως, από την οπτική τη δική σας του Δήμου Θεσσαλονίκης, ποιες δεξιότητες και όχι μόνο IT δεξιότητες θα αναζητούσατε από στελέχη του φορέα σας προκειμένου να διευρύνετε την χρήση των υπηρεσιών cloud, να πλαισιώσουν το τμήμα δηλαδή και να διευρύνει περαιτέρω η χρήση των υπηρεσιών? Θα έλεγα καταρχήν πολύ σωστά ότι δεν είναι μόνο IT τα skills που χρειάζονται. Καταρχήν το πρώτο που θα έθετα είναι ότι θα πρέπει τα στελέχη να έχουν ανοιχτό μυαλό, να είναι open-minded, να μπορούν να σκεφτούν out of the box, έξω από τις traditional, τις παραδοσιακές προσεγγίσεις IT και να δουν ανοιχτά το ζήτημα του ότι θα πάω σε μια καινούργια μορφή διαχείρισης και ουσιαστικά παροχής υπηρεσιών IT. Οπότε αυτό προϋποθέτει καταρχήν μια ανοιχτότητα στον τρόπο σκέψης από τα στελέχη. Δεύτερον, θεωρώ ότι είναι πολύ βασικό να είναι ικανά τα στελέχη να μπορούν να ουσιαστικά να καταλάβουν ποια είναι η εναρμόνιση, η ευθυγράμμιση, η στρατηγική του IT με βάση το cloud κομμάτι σε σχέση με τις υπόλοιπες ανάγκες του οργανισμού. Θα πρέπει να μπορούν να τα συνδυάσουν αυτά για να μπορούν να προτείνουν μια συνολική λύση. Να μπορούν δηλαδή να κάνουν μια ευθυγράμμιση της στρατηγικής του IT με τους στόχους του οργανισμού. Επίσης, υπάρχουν νομίζω ζητήματα και θα πρέπει κάποιος ο οποίος θα ασχοληθεί με το κομμάτι του cloud να είναι ικανός στο κομμάτι της διαχείρισης των δεδομένων, να καταλάβει πώς μπορεί να είναι data driven όλο το στήσιμο του IT, να βασίζεται πλέον στα δεδομένα. Άρα εδώ υπάρχουν και μια σειρά από καινούργια job profiles, όπως είναι ο data scientist, το data architect, είναι μια σειρά δηλαδή από ειδικότητες και skills τα οποία περιστρέφονται γύρω από το κομμάτι των δεδομένων. Φυσικά, άλλα skills θα ήταν το security, το κομμάτι του security. Για να μπορεί να στηθεί κάτι τέτοιο, θα πρέπει να έχεις άτομα τα οποία επίσης θα καταλαβαίνουν από ασφάλεια. Το κομμάτι επίσης της ασφάλισης ποιότητας. Και αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Και κάποια από επιπλέον θα έλεγα ότι είναι το να έχουν ικανότητες και δεξιότητες και γνώσεις στο κομμάτι των νέων τεχνολογικών εφαρμογών σε σχέση με πλατφόρμες είτε λογισμικού είτε λειτουργικών συστημάτων και πώς αυτές γίνονται integrated, το κομμάτι της ενοποίησης, του integration, για να μπορέσουν να δουλέψουν κάτω από κάτι τέτοιο. Το έχετε θίξει ήδη, αλλά θεωρείτε αναλυτικότερα πως υπάρχουν ζητήματα εμπιστευτικότητας και ασφάλειας των δεδομένων στην περίπτωση που θα βρίσκονταν αποθηκευμένα σε άλλον χώρο ή και χώρα? Και αν ναι, θεωρείτε ότι υπάρχει επαρκές νομικό πλαίσιο για την προστασία του φορέα σας ενός μεγάλου ελληνικού δήμου εμπροκειμένου από αθέμητη χρήση τους? Είναι ίσως το βασικότερο
θέμα που προκύπτει στη χρήση των cloud υπηρεσιών. Είναι κάτι που, όπως είπαμε, συζητάτε ευρέως και σε διεθνές επίπεδο. Από όσο γνωρίζω, δεν υπάρχει κάτι εξειδικευμένο σε θεσμικό επίπεδο στη χώρα, και αυτό είναι μια σημαντική πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, αλλά δεν είναι και εύκολο, γιατί, όπως είπαμε και πριν, είναι αρκετά περίπλοκο. Όταν έχουμε να κάνουμε με ουσιαστικά θεσμικά συστήματα σε διάφορες χώρες ή σε διάφορες ακόμη πολιτείες, αν βρισκόμαστε εκτός της Ελλάδος, είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν ενιαία όλα αυτά. Επίσης, φαντάζομαι ότι θα μπορούσε να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση η υιοθέτηση λύσεων τύπου privacy by default ή privacy by design, ώστε τα συστήματα που αναπτύσσονται και οι υπηρεσίες που αναπτύσσονται σε επίπεδο cloud να ενσωματώνουν από την αρχή τους βασικές αρχές που αφορούν την ιδιωτικότητα και την εμπιστευτικότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχωράει ήδη σε αναθεώρηση όλου του πλαισίου που αφορά την ιδιωτικότητα και την προστασία των προσωπικών δεδομένων, και αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως όχημα. Χωρίς βέβαια αυτό να μειώνει τη σημαντικότητα και τη βαρύτητα του προβλήματος που αναφέραμε πριν. Παραδείγματος χάρη, σκεφτείτε την περίπτωση ενός cloud provider του εξωτερικού, ο οποίος θέλει να δραστηριοποιηθεί σε διάφορες χώρες μέλη της Ένωσης. Θα έχει να αντιμετωπίσει την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων της κάθε χώρας, αν θέλει να παρέχει υπηρεσίες. Αυτό από μόνο του, όπως καταλαβαίνετε, δεν οδηγεί σε μόχλευση και δεν οδηγεί σε κίνητρο για να έρθει κάποιος από το εξωτερικό και να στήσει και να παρέχει υπηρεσίες στο έδαφος κάποιας χώρας. Άρα χρειάζεται, κατά τη γνώμη μου, μια εναρμόνιση και της νομοθεσίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να την ακολουθήσουν και τα κράτη-μέλη σε πρώτη φάση, ώστε τουλάχιστον να υπάρχει ένα ενιαίο θεσμικό πλαίσιο προστασίας των δεδομένων, έχοντας πάντα λάβει υπόψη του και το κομμάτι που συζητάμε, το κομμάτι των πρωτοβολιών cloud, ώστε να είναι πιο εύκολο να μπορέσουμε να ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, τι δεν μπορούμε να κάνουμε θεσμικά, και αυτό να ισχύει και cross-border, να είναι διασυνοριακά, ώστε να μπορούμε να επιλέγουμε και να έχουμε τη δυνατότητα επιλογής κυρίως providers από το εξωτερικό, εάν δεν μας καλύπτουν φυσικά οι εγχώροι. Επομένως, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό για να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα. Γιατί, ναι, μπορεί να τεθεί ζήτημα εμπιστευτικότητας και ακυρεότητας των δεδομένων, και αν τεθεί αυτό, όπως είπαμε, θα χάσουμε την εμπιστοσύνη όλων αυτών που χρησιμοποιούν αυτές τις υπηρεσίες. Και τότε ουσιαστικά θα έχουμε χάσει και το παιχνίδι, νομίζω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ και εγώ.